υπεστηρίες των Αγγέλων και των Αρχαγγέλων και του Αρχαγγέλου Γαβριήλ που τη σύναξη γιορτάζουμε, μας αξίωσε με τις ευχές του Πατριάρχου μας, κυρίου Βαρθολομαίου, να τελέσουμε τον Ασπερινό για την αυριανή μνήμη της συνάξεως του Αρχαγγέλου Γαβριήλ σε αυτό εδώ το πανίερο ναό που γιορτάζει τον Άγιο Αθανάσιο αφενός και στη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ αφετέρ. Και η Αγία μας Εκκλησία, αδελφοί μου χριστιανοί και αγαπητοί μου συμπεριστήτεροι, θέλει να τονίσει τις μνήμες των Αγγέλων και των Αρχαγγέλων, γιατί ξέρει πως πολύ εύκολα οι άνθρωποι χάνουμε το θάρρος μας, πολύ εύκολα δυσανασχετούμε στη σχέση μας με τον Θεό και πολύ εύκολα επίσης κατηγορούμε τους συνανθρώπους μας και απαξιώνουμε την προσπάθεια που κάνει ο καθένας για να καλυτερέψει τη ζωή του άλλου και τη δική του, έστω και αν δεν φαίνεται αυτό. Και η μνήμη της συνάξεως του Αρχαγγέλου Γαβριήλ που γιορτάζουμε, αυτό θέλει να μας πει πως ο Θεός, αδελφοί μου, δεν μας άφησε μόνους, μας προστατεύει ο ίδιος, η Παναγία και ο Μουσιος Τριάδα, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός που ήρθε και έγινε άνθρωπος για να μπορούμε να κατανοήσουμε εμείς την αγάπη του Θεού, η Παναγία Μητέρα Του, οι Άγιοι, αλλά και τα τάγματα των Αγγέλων και των Αρχαγγέλων. Ο καθένας από μας έχει ένα φυλάκα άγγελο, ο οποίος δεν τον εγκαταλείπει ποτέ, έστω και την ώρα που εμείς απαξιώνουμε τη σχέση μας με τον Θεό, έστω και την ώρα που εμείς συμφωνούμε με το κακό, συνελαστούμαστε με τον διάβολο, ούτε εκείνη την ώρα ο φύλακας αγγελός μας απομακρύνει. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να λυπήσουμε τον φύλακα αγγελό μας. Γιατί σας τα λέω αυτά? Γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρει κανείς ότι έχει δίπλα του έναν φύλακα, τον οποίο μόνο μπορεί να φωνάξει για να αισθανθεί την παρουσία του και τη φροντίδα του. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Είναι μεγάλη υπόθεση να ξέρεις πως ο Θεός σου όχι μόνο δεν σε εγκαταλείπει, αλλά σου έχει και ένα φρουρό για να μπορείς να βασίζεσαι επάνω σε αυτόν. Δεν έχουμε λοιπόν να κάνουμε τίποτα άλλο στις δύσκολες ώρες μας. Και οι δύσκολες ώρες των ανθρώπων δεν είναι αυτές που νομίζουμε εμείς, όταν τα υλικά αγαθά λιγοστεύουν λιγότερο ή περισσότερο. Οι δύσκολες στιγμές του ανθρώπου είναι όταν αδειάζει η καρδιά του, όταν αρχίζει να μην αισθάνεται πως αγαπά τον συνάνθρωπό του και θέλει να τον βοηθήσει. Αυτή είναι η δυσκολία του ανθρώπου. Αυτή είναι η δύσκολη ώρα. Γιατί η έλλειψη της αγάπης είναι αυτή που θα μας στερήσει τον Παράδεισο. Δεν είναι τίποτα άλλο. Και αυτή τη δυσκολία πρέπει να την κατανοήσουμε, να παρακαλέσουμε εκείνη την ώρα τον φύλακα αγγελό μας να τρέξει, να μας στηρίξει, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε κι εμείς τον συνάνθρωπό μας. Και όταν στηρίξουμε τον συνάνθρωπό μας, θα είμαστε στερεοί κι εμείς και θα είμαστε στην αγκαλιά του Θεού. Αυτό θέλει ο κόσμος και αυτό θέλει ο Θεός από τον κόσμο. Να δούμε δηλαδή στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας τον Θεό μας, να αγαπήσουμε τον συνάνθρωπό μας σαν τον εαυτό μας. Και αυτό λέει η Εκκλησία, δεν έχει να πει τίποτα άλλο, και αυτό είναι που θα σώσει και τον παρόντα κόσμο, αλλά αυτό είναι που θα μας πληρονομήσει και τον αιώνιο. Αμήν γέννη. Πολλά και ευλογημένα και χαρούμενα να είναι τα έτη σας. Χρόνια πολλά.